Οι Βορειοελλαδίτες έχουν για πρώτη επιλογή το φετινό Πάσχα τη Γαλλία και συγκεκριμένα το Παρίσι. Ακολουθούν Ελβετία, Ιταλία και άλλοι ευρωπαϊκοί προορισμοί για τη Μεγάλη Εβδομάδα, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία των κρατήσεων αεροπορικών ταξιδίων προερχόμενα από τουριστικά γραφεία της Θεσσαλονίκης. Πρώτοι αυτή τη στιγμή προορισμοί οι οποίοι υπάρχουν για τους ταξιδιώτες είναι οι ευρωπαϊκοί προορισμοί. Στην Ευρώπη λοιπόν προτιμούν, και είναι λίγο περίεργο για το φετινό Πάσχα, έτσι, οι περισσότεροι ταξιδιώτες τουλάχιστον μέχρι τώρα να επιλέγουν να ταξιδεύουν. Πρώτος προορισμός είναι το Παρίσι. Δεύτερος προορισμός είναι η Ελβετία, μαζί με τις περιοχές της Αυστραλίας που αγγίζουν τη Γερμανία και τη Γαλλία. Εκεί έχουμε πάρα πολλά γκρουπ κτλ. Τρίτη χώρα προορισμού είναι η Ιταλία, με πάρα πολλά γκρουπ και στη Βόρεια Ιταλία και στη Ρώμη και στη Νότια Ιταλία, ιδίως εκεί στην Νότια Αμάλφη. Τέταρτος προορισμός και εξίσου δυνατός είναι οι περιοχές Benelux, οι κάτω χώρες που λέμε, δηλαδή τα γκρουπ τα οποία κυμαίνονται από το Άμστερνταμ μέχρι το Βέλγιο, και ακολουθούν οι δαλματικές ακτές, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν ανέβει πάρα πολύ, δηλαδή οι περιοχές της Κροατίας μέχρι πάνω της Σλοβενίας, και εκεί επιλέγουν να ταξιδεύουν. Αυτά είναι τα top 5 ταξίδια που επιλέγουν για αυτό το Πάσχα οι ταξιδιώτες. Αυτοί οι προορισμοί έχουν κρατήσει και για την ακρίβεια πάνε πάρα πολύ καλά. Σχεδόν τα περισσότερα γκρουπ τα οποία υπάρχουν έχουν γεμίσει. Δηλαδή σε αυτούς τους προορισμούς είναι λίγες οι κενές θέσεις που έχουν μείνει. Τα ελκυστικά πακέτα έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών που αποφάσισαν επιτέλους να ανοίξουν τα φτερά τους για προορισμούς του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού. Τα πακέτα στο εξωτερικό, τα οποία διαρκούν από 5 έως 7 ημέρες, ξεκινούν ένα πενθήμερο στο Παρίσι από 500 ευρώ ανά άτομα, αλλά όλο το πακέτο, αεροπορικά, ξενοδοχείο, ξεναγήσεις, ταξιδιωτικές ασφαλίσεις κτλ. Και ανάλογα, αν θέλει καλύτερη κατηγορία ξενοδοχείου, να πας σε 5 αστέρων κτλ., ή αν πας σε ένα πιο μεγάλο ταξίδι, συνεχίζουν. Στην Ελλάδα, τα ταξίδια ξεκινούν ένα τετραήμερο πακέτο, αυτά που ονομάζουμε εμείς fly and drive, με αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχείο και διατροφή, από 215 ευρώ. Οι τιμές είναι ακόμα χαμηλές παρά την ενεργειακή, το ενεργειακό πρόβλημα που έχουμε. Οπότε και στην Ελλάδα μπορούν να βρουν πάρα πολύ χαμηλές τιμές για άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή σήμερα σε σχέση με πέρσι είμαστε 30% επάνω σε σχέση με τις κρατήσεις στην αντίστοιχη σημερινή ημέρα του περσινού Πάσχα. Ωστόσο δεν λείπουν εκείνοι που ψηφίζουν ελληνικά και αποφάσισαν να κάνουν τις κρατήσεις τους σε Κέρκυρα, Κυκλάδες και Κρήτη. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ακόμα είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από τους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Αν και θεωρούμε ότι τώρα τις επόμενες μέρες θα έρθει ο κόσμος να κάνει τις κρατήσεις του. Μέχρι τώρα, πρώτος προορισμός είναι η Κέρκυρα, υπάρχει αμφιβολία, ακολουθεί η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Μύκονος και στην πέμπτη θέση, τώρα που τα βλέπαμε, είναι τα Χανιά μαζί με την Πάρο. Η Πάρος ιδίως από τη Βόρεια Ελλάδα έχουν μπει απευθείας πτήσεις, οπότε ο κόσμος είναι αρκετά. Αναφορικά με τους δημοφιλείς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας, Χαλκιδική, Πιερία, Θάσο και Σαμοθράκη, οι κρατήσεις αναμένεται πως θα είναι της τελευταίας στιγμής.